Η βιβλική καταστροφή με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, λίγες μόνο ημέρες μετά την καταστροφή του Εύρου με τις πυρκαγιές, δείχνουν ξεκάθαρα ότι αφενός η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής ίσως και 20 χρόνια νωρίτερα από τις προβλέψεις των επιστημόνων. Αφετέρου, τα ανέμελα χρόνια, που δεν χρειαζόταν κάποιος ιδιαίτερος σχεδιασμός για έργα και μηχανισμούς, φαίνεται να έχουν περάσει οριστικά και αμετάκλητα. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, η χώρα αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες κρίσεις από την κλιματική αλλαγή και τις κρατικές ολιγορίες χρόνων στις υποδομές. Έτσι θα τις ζήσουμε από εδώ και πέρα, με μεγάλες καταστροφές που θα διαδέχονται η μία την άλλη. Είναι βέβαιο ότι έχουμε μπει στην ζώνη τη χρονική της μεγάλης αστάθειας από την κλιματική κρίση, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές δεκαετίες, αλλά στην αρχή δεν δίναμε σημασία. Ούτε είχαμε συνειδητοποιήσει όλη αυτή την επιβάρυνση που έχουμε κάνει στο περιβάλλον και έχουμε δημιουργήσει αυτή την κλιματική κρίση. Θυμίζω ότι το 87 πρώτη φορά συνειδητοποιήσαμε διαδοχικές μέρες με καύσωνα και είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Θυμίζω στη συνέχεια τις πυρκαγιές που είχαμε το 7. Είχαμε Αύγουστο μήνα το 2002 διαδοχικές πλημμύρες στην Αττική με τον Κηφισό που γινόταν τα έργα τότε και πλημμύριζαν τότε στο Μοσχάτο τα σπίτια κτλ. Είχαμε στη συνέχεια τις πυρκαγιές του 7, επαναλαμβάνω, στη συνέχεια του στο Μάτι πιο πρόσφατα. Είχαμε τη Μάνδρα την πλημμύρα το 17, είχαμε τον Ιαννό πριν 3 χρόνια. Απλά βλέπουμε ότι άμα τα βάλουμε χρονικά βλέπουμε ότι τα γεγονότα αυξάνονται και σε αριθμό γεγονότων κάθε 2-3-5 χρόνια, αλλά και σε ένταση. Άρα είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις τάξεις μεγέθους γεγονότα από εδώ και πέρα, έτσι πολύ συχνά, και το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε το σχεδιασμό μας ή επιτέλους να εφαρμόσουμε ένα σχεδιασμό, γιατί εν πολλοίς δεν έχουμε, και να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, που είναι οι νέες συνθήκες αυτές του κλίματος με τα ακραία γεγονότα που από το ένα είδος των καταστροφών, όπως πολύ ωραία το είπατε, δεν προλάβαμε να ανασάνουμε από τις πυρκαγιές, πέσαμε στις πλημμύρες, θα πάνε και οι κατολισθήσεις, ας ελπίσουμε να μην έχουμε και τίποτα σεισμούς μόνο. Μάλιστα. Να πάμε στη βιβλική καταστροφή που έχει υποστεί η Θεσσαλία. Υπάρχει ζήτημα με τις υποδομές. Παράδειγμα, είδαμε ότι σχεδόν όλες οι γέφυρες και αρκετά κομμάτια του οδικού δικτύου έχουν καταστραφεί. Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που είπατε. Δηλαδή, ο σχεδιασμός, δεν θέλω να μπω στη λογική του αν έγινε σωστά το έργο από τον εργολάβο και αν ποιος το παρέλαβε το έργο κτλ. Δεν θέλω να μπω σε αυτό, που βέβαια είναι κυρίαρχο θέμα. Ο έλεγχος στην Ελλάδα είναι το κυρίαρχο θέμα και η τιμωρία όπου δεν έχει γίνει σωστά. Αλλά θα σας πάω στο πιο επιστημονικό θέμα. Με τι στοιχεία έχουν γίνει οι μελέτες για όλες αυτές τις γέφυρες? Και όταν λέω με τι στοιχεία, πέρα από τα στοιχεία του εδάφους, τα τοπογραφικά, μας ενδιαφέρει απόλυτα τι όγκο νερού έχει να αντιμετωπίσει αυτό το γεφύρι. Δηλαδή, τι θα κατεβάσει στο ποτάμι. Ποιο νερό θα πάρουμε? Αυτό που 350 μέρες το χρόνο είναι μόνο. Είναι στεγνό το ποτάμι ή τρέχει ένα ριάκι με λίγα λίτρα νερού, ή την ακραία κατάσταση που θα είναι 50-100-200 χιλιοστά βροχόπτωσης και θα κατεβάσει το ποτάμι αυτό σε μια αλφα στάθμη. Η διατομή λοιπόν την οποία χρησιμοποιούμε συνήθως είναι υποβαθμισμένη σε όλα μας τα τεχνικά έργα και στη Θεσσαλία φυσικά. Χρησιμοποιούν πολύ χαμηλούς συντελεστές βροχόπτωσης. Δηλαδή το πόσο νερό, πού θα φτάσει η στάθμη του ποταμού, γι' αυτό και έχετε την πίεση στις γέφυρες και την καταστροφή. Αυτό υπάρχει κάποιος οικονομικός λόγος που γίνεται ή γίνεται γιατί απλά έτσι βολεύει στη συγκεκριμένη στιγμή? Είναι μια συνήθεια που γινόταν από πολύ παλιότερα και επειδή δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα αστάθειας, συνήθως αντέχανε τα έργα, σου λέει δεν πειράζει, ξέρω εγώ κτλ. Θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα όμως που πιάνουμε τις μεγάλες τιμές, οι μεγάλες τιμές υπερκαλύπτουν τις τιμές σχεδιασμού και έχετε τις καταστροφές διαδοχικά. Ένας λόγος γι' αυτό είναι όταν πάω να πάρω εγώ μετεωρολογικά στοιχεία για να κάνω ένα έργο σε μια περιοχή, πρέπει να δω τα μετεωρολογικά στοιχεία όλης της λεκάνης απορροής, από τα ψηλά βουνά που είναι η Πίνδος, αν μιλάμε για Θεσσαλία,
μέχρι την Τσεκονέ, ναι, για παράδειγμα, στο Αιγαίο. Για παράδειγμα, κύριε καθηγητά, στη Διάβα, ναι, όπου υπάρχει μια γέφυρα εκεί, καταρχάς όλα τα ορεινά, ναι, των Τρικάλων έχουν καταστραφεί σχεδόν όλες οι γέφυρες, έτσι. Και μάλιστα, ναι, και γέφυρες οι οποίες είναι πολλών ετών, ναι, που έχουν και άλλη αξία. Ναι. Λοιπόν, ναι, στη γέφυρα λοιπόν στη Διάβα είχε κλείσει για 3 χρόνια, επισκευάστηκε και τώρα έχει ξανά, κάθισαν 2 πυλώνες και έχει τα ίδια προβλήματα. Προφανώς, γιατί δεν έγινε σωστή μελέτη. Αυτό ακριβώς σας εξηγώ αυτή τη στιγμή. Και η σωστή μελέτη σημαίνει ότι έχουν βάλει μετεωρολογικούς σταθμούς ψηλά στην Πίνδο και στα ενδιάμεσα πρανή, πέρα από τον κάμπο. Γιατί συνήθως παίρνουν τα στοιχεία από τον κάμπο που έχουμε μετεωρολογικά στοιχεία από αεροδρόμια ή σε πόλεις ή οπουδήποτε αλλού και αγνοούμε το τι γίνεται πάνω. Μα το νερό το πολύ που κατεβάζει στο ποτάμι δεν είναι το νερό που έπεσε στον κάμπο της Θεσσαλίας. Είναι το νερό που έπεσε πάνω στην Πίνδο, ορεινό. Αυτό παίρνει φορά και κατεβαίνει με τα ριάκια που ενώνονται και κάνουν τα μεγαλύτερα ποτάμια και καταλήγουν στους παραποτάμους του Πηνίου. Άρα πρέπει να ξέρουμε τι ποσότητα νερού πέφτει στην ορεινή ζώνη. Και εκεί δεν έχουμε απλούστατα στοιχεία. Δεν έχουμε βάλει μετεωρολογικούς σταθμούς. Κάτι τελευταίο. Κάποιοι έχουν ευθύνη για αυτά βέβαια. Που έχουν την ευθύνη της μετεωρολογίας. Δεν μπορούμε μια ζωή να κοιτάμε τι γίνεται στην Ελευσίνα και στο ελληνικό και στο αεροδρόμιο και στο αστεροσκοπείο. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στην κορφή της Πάνιστας. Τι γίνεται στην κορφή του Ημιτού. Τι γίνεται στην κορφή της Πεντέλης. Από εκεί θα πέσει το νερό το πολύ που θα έρθει στο Λεκανοπέδιο και στην Πίνδο αντίστοιχα και στον Όλυμπο και στο Πίλιο για το νερό που θα πάει στο Βόλο και στη Λάρισα και στην Καρδίτσα. Κύριε καθηγητά, αυτό είναι το απλό πράγμα που σας λέω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, γι' αυτό και βλέπετε ότι όλες αυτές οι κατασκευές μόλις πιεστούν πάνω από ένα όριο, είναι σαφές ότι καταραίουν. Είναι αυτό που λέμε. Βρισκόμαστε, όταν είναι όριο τα 50 χιλιοστά και έχει 200. Επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της φθινοπορεινής περίοδου, στην αρχή των βροχών και δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει το χειμώνα που έρχεται. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος λεπτομεριακός σε όλες τις υποδομές, και όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και στις υπόλοιπες, γιατί ξέρετε βλέπουμε εδώ και γέφυρες και στην Αττική, οι οποίες δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Προφανώς πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο πρόγραμμα, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξουν κατάλληλα συνεργεία με επιστήμονες, όχι μόνο με υπαλλήλους. Μην περιμένουμε από 10 υπαλλήλους που έχετε υπερχοδέ ή κάποιες άλλες υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά αυτή. Πρέπει να συνεργαστούν οι ειδικοί, να βοηθήσει το τεχνικό επιμελητήριο και τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία και να υπάρξουν ομάδες που ακριβώς θα κάνουν εξονυχιστικά αυτό τον έλεγχο, όπως έχουμε πει και κάνουμε τον έλεγχο εδώ και χρόνια στα σχολεία για σεισμούς. Έτσι πρέπει να κάνουμε για όλες αυτές τις υποδομές. Συστηματικά. Και όχι κάθε φορά να τρέχουμε από πίσω ή να αφήνουμε και να κάνουμε. Τώρα δηλαδή δεν θα εκπλαγώ αν πάνε και δώσουν πάλι για να διορθώσουν τη γέφυρα, μέσα σε 3 μήνες θα ξαναδώσουν καινούργια εργολαβία. Αυτό είναι έγκλημα αν γίνει. Δεν επιτρέπεται. Τι πρέπει αυτό να γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί έφταιξε και ποιος παρέλαβε και ποιος μελέτησε και τι έγινε με τη γέφυρα. Και μετά πρέπει να δούμε πώς θα είναι ο καινούργιος σχεδιασμός και με τα προχωρητικά δεδομένα αλλά και με τα δεδομένα της υποδομής, γιατί η περιοχή αυτή εκεί είναι στην ευρύτερη κήτη, την πλημμυρική ζώνη του Πηνίου, του Παλαιοπηνίου. Ο Πηνιός δεν έχει μια κήτη και στέκεται εδώ συνέχεια. Πάει 500 μέτρα δεξιά, 1 χιλιόμετρο αριστερά, κάνει με άνδρους, κάνει διάφορα. Σας λέω διαχρονικά τώρα, στα χιλιάδες και στα αιώνες χρόνια. Πόσο μάλλον και στην περιοχή μας. Μόνο όπου είναι εγκυβωτισμένος μπορούμε να μιλάμε με πιο συγκεκριμένη, αλλά η εγκυβώτιση γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και είναι και δύσκολο. Εφόσον πάμε και έχουμε γεφύρια λοιπόν μέσα στα χαλαρά ειζήματα αυτά που έχουν μεγάλο πάχος κάτω, πρέπει να κάνουμε μια αντίστοιχη άλλη κατασκευή που είναι δυνατόν να κρατήσει σε αυτά τα χαλαρά εδάφη. Δεν θα την κάνουμε όπως κάνουν τις κατασκευές εκεί που τα εδάφη είναι συμπαγή και έχουμε και θεμελιώνω άνετα κατευθείαν πάνω στο υγιές υπόβαθρο, το στερεό. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να τα ξαναδούμε και πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τη μειοδοσία ενός εργολάβου και να δούμε λίγο περισσότερο τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του έργου και στο σχεδιασμό, αλλά στην εκτέλεση και στην παραλαβή. Μάλιστα. Να μην μείνουν στα χαρτιά. Και κύριε καθηγητά, είστε πολύ διαφωτιστικός. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας ακούσουν και στην κυβέρνηση και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Πρέπει να ξαναδούμε όλα τα έργα και κυρίως αυτά τις γέφυρες και αυτές τις υποδομές που πληγώθηκαν από την πρόσφατη θεομηνία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Επίσης. Ήταν ο κ. Δημήτρης Παπανικολάου, ομότιμος καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.